Καλή χρονιά. Το 2017 η νέα χρονιά να κυλήσει δημιουργικά και χαρούμενα για όλους μας. Να σας καλωσορίσω σε αυτό το χώρο όπου η περιφέρεια στεγάζει τις δραστηριότητες και τα μαθήματα του Ερυθρού Σταυρού.
Είμαι η εκπαιδεύτρια του τμήματος του Ερυθρού Σταυρού στη Φλόρινα, Γρατσία Ειρήνη λέγομαι. Είμαι νοσηλεύτρια του τμήματος εδώ και μια τετραετία περίπου. Ερχόμενη με μετάθεση από το τμήμα του Ερυθρού Σταυρού της Έδεσας, όπου υπηρέτησα για 12 χρόνια περίπου. Μαζί ξεκινάμε μια προσπάθεια, με εσάς εδώ, με την παρούσα ομάδα, ξεκινάμε μια προσπάθεια εκπαίδευσης καινούργιας τάξης εθελοντών νοσηλευτικής κατεύθυνσης, νοσηλευτικού τομέα. Έτσι. Το τμήμα της Φλόρινας, ο Ερυθρός Σταυρός της Φλόρινας, διαθέτει δυστυχώς μόνο αυτό το τομέα εκπαίδευσης. Σε άλλες πόλεις της πατρίδας μας, σε μεγαλύτερα κέντρα, να το πούμε έτσι, υπάρχουν και άλλα εθελοντικά σώματα που εκπαιδεύονται, όπως είναι το Σώμα Κοινωνικής Πρόνοιας και το Σώμα Διασωστών Σαμαριτών. Εδώ στη Φλόρινα διαθέτουμε το Σώμα Εθελοντών Νοσηλευτικής Κατεύθυνσης. Και αυτό το σεμινάριο θα παρακολουθήσετε κοντά μας τις επόμενες 10-12 εβδομάδες, όπου θα καταρτιστείτε σε ένα πλαίσιο μαθημάτων που αφορούν καθαρά τα νοσηλευτικά κομμάτια, έτσι, τη φροντίδα ενός κατακεκλημένου, το πώς μπορούμε να περιποιηθούμε κάποιον στο κρεβάτι, τι πρέπει να προσέξουμε για κάποιες ιδιαίτερες νοσηλίες, όπως είναι μια υποδόρια ένεση, το κοινό εμβόλιο της γρήπης που κάνουμε, το αντιγρυπτικό, στους ηλικιωμένους μας κτλ. Απλές δηλαδή νοσηλευτικές πράξεις και γνώσεις, πώς μετράμε μια πίεση, πώς μπορούμε να πάρουμε ζάχαρο σε έναν ασθενή. Έτσι. Απλά πράγματα. Και εκτός από αυτό θα λάβετε και κάποιες ιατρικές γνώσεις για το πώς λειτουργεί ο οργανισμός, το ανθρώπινο σώμα, τα διάφορα όργανα, ποια είναι τα βασικά νοσήματα που μπορεί να μας απασχολούν. Και γι' αυτό στο πρόγραμμά μας αυτό θα έρχονται και ειδικοί επιστήμονες ιατρικής κατευθύνσεως και γενικότερη αναφορά θα γίνεται και ειδικευμένα μαθήματα ιατρικής. Έτσι. Αυτό το όλο το σεμινάριο θα καταλήξει κάποια στιγμή με την πρακτική σας άσκηση στο νοσοκομείο της πόλεως μας, όπου θα το επισκεφθείτε για 10 περίπου τετράωρα ο καθένας σας. Θα βάλουμε τότε έτσι μια σειρά στα πράγματα και πάλι για να μπορείτε πρωινά ή απογεύματα, όπως εξυπηρετείτε με το ωράριο των εργασιών σας και των άλλων δραστηριοτήτων σας, και να πάρετε μια αντίληψη ενδονοσοκομιακή. Στροπονώστε να καταστείτε αύριο μεθαύριο χρήσιμοι και να μπορείτε να κατέχετε ορισμένα πράγματα, ορισμένες πράξεις, να είστε γνώστες ορισμένων κινήσεων και δεξιοτήτων, να γίνετε κάτοχοι καταλλήλων δεξιοτήτων, ή στροπονώ ώστε να μπορείτε να εξυπηρετήσετε τους ανθρώπους γύρω σας. Ξεκινάμε και κάνουμε αυτές τις εκπαιδεύσεις ορμόμενοι από την εθελοντική σας διάθεση. Από το γεγονός δηλαδή ότι τουλάχιστον οι παρόντες και στις ιδιωτικές συζητήσεις που είχαμε μέχρι να γίνουν οι εγγραφές σας, αλλά και στην προκαταρκτική συνάντηση που είχαμε στις 5 Δεκέμβρη, όπου έγινε η οριστικοποίηση των μαθημάτων αυτών, είμαστε, πώς να το πω, πεπισμένοι ότι έχετε τη διάθεση την εθελοντική, της εθελοντικής προσφοράς. Της προσφοράς στον πάσχοντα συνάνθρωπο ή στον συνάνθρωπο που μπορεί να μην πάσχει ακόμα, αλλά πάμε προληπτικά ορισμένες φορές να διεξάγουμε προγράμματα, να κάνουμε πράγματα με τα οποία να μπορεί ο πληθυσμός αυτός ή ο συνάνθρωπος αυτός να προάγει την υγεία του, να τη διασφαλίσει, να την προσέξει περισσότερο, να κατατοπιστεί καλύτερα κτλ. Έτσι. Με αυτό το σκεπτικό λοιπόν, ξεκινάμε σήμερα το σεμινάριο αυτό. Είναι ένα σεμινάριο το οποίο παρέχεται εντελώς δωρεάν. Δεν θα πληρώσετε δίδακτρα, δηλαδή δεν θα υπάρξει κάποιο κόστος γι' αυτό. Γίνονται δεκτοί και άνδρες και γυναίκες, αρκεί να υπάρχει αυτό το. Η φλόγα της εθελοντικής διάθεσης. Βεβαίως τις γνώσεις αυτές ο Ερυθρός Σταυρός σας κινητοποιεί ανάλογα με τις ανάγκες και σε σταθερά προγράμματα που έχει, αλλά και σε επίγουσες καταστάσεις. Σας επιστρατεύει τροποντινά να προσφέρετε με την παρουσία σας και με την ευαισθησία σας και με τις δεξιοτεχνίες που θα αποκτήσετε εδώ πέρα μια συμπαράσταση σε ιατρία έκτακτης ανάγκης, σε προγράμματα προληπτικά, σε σχολικές μονάδες που μπορεί να γίνουν και σε διάφορες άλλες δράσεις. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι κατά κύριο λόγο τις γνώσεις αυτές μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε ανά πάσα στιγμή μέσα στο οικογενειακό σας περιβάλλον. Να είστε χρήσιμοι δηλαδή στον χώρο του σπιτιού σας. Μπορεί να έχετε αύριο μεθαύριο κάποιον κατάκητο, αν ήδη κάποιοι δεν έχετε. Μπορεί να έχετε ένα συμβάν στο σπίτι με έναν άνθρωπο που να πρέπει να χειρουργηθεί, να αντιμετωπίσει κάτι. Έτσι, θα αισθάνεστε πιο εξοικειωμένοι, πιο έτοιμοι να αντιμετωπίσετε ορισμένες από αυτές τις καταστάσεις. Και πάλι εμείς από την πλευρά μας, ως τμήμα και εγώ προσωπικά ως εκπαιδεύτρια και νοσηλεύτρια, θα είμαι στο πλευρό σας για να αντιμετωπίσουμε μαζί το οτιδήποτε. Έτσι. Δηλαδή μπορείτε να μου πείτε ανά πάσα στιγμή, κυρία Ειρήνη, έχω αυτό το πρόβλημα. Στη γειτονιά μας έχουμε αυτό το περιστατικό. Μπορείτε να έρθετε να δούμε, να μας δείξετε λιγάκι τι μπορούμε να κάνουμε με αυτό το ηλικιωμένο, με αυτή την ηλικιωμένη κυρία. Έτσι. Και να μπορείτε να καταστείτε χρηστικοί στα σπίτια σας μέσα και γενικότερα. Εντάξει. Με αυτή την εισαγωγή νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε.
παρουσία της εκπαιδεύσης μας. Σας ευχαριστούμε για την προθυμία με την οποία ανταποκρίνεστε, παρότι οι φλωρινιώτικες συνθήκες με τον παγετό και το χιόνι είναι, πώς να το πω, αντίξωες, αλλά παρόλα αυτά βλέπω ότι γεμίζεται κάθε φορά την αίθουσά μας εδώ και γι' αυτό το λόγο σας οφείλουμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Ευχόμαστε η εκπαίδευση να κυλήσει το ίδιο ευχάριστα για όλους. Χρειάζεται μια επιμονή, χρειάζεται έτσι προσπάθεια, όπως και για κάθε τι στη ζωή μας, αλλά θα προσπαθήσουμε και από τη δική μας την πλευρά να τα καταστήσουμε όσο γίνεται πιο κατανοητά, πιο απτά και πιο ευχάριστα για όλους σας. Σας ευχαριστούμε πολύ και πάλι. Εντάξει, ικανοποιούμε το αρχικό σταυρό της Φλόρινας. Εντάξει, στην ιστορία του δικού μας τρίγματος, για την επόμενη μία ωρίτσα περίπου, θα σας απασχολήσω λιγάκι με αυτό. Με αφορμή τα 77 χρόνια του τμήματός μας, που γιορτάστηκαν το πέρσι, κάπως έτσι, φτιάξαμε ένα PowerPoint, είχαμε κάνει δηλαδή μία παρουσιασούλα, κάτσε να έπαιρνα τα μελάκια να κοιτάξω λίγο, την οποία παρουσιάσαμε τότε στην κοπή της Βασιλόπιτας του τμήματος. Βέβαια, ομολογώ ότι χάθηκε η παρουσίαση αυτή, γιατί μεταξύ τσαγιού και τυροπιταγιού χάθηκαν λίγο κάποια δεδομένα εδώ. Πρέπει να πούμε όμως ότι το τμήμα του Ερυθρού Σταυρού στη Φλόρινα πρωτοεκπαίδευσε εθελοντές, πρωτογίνανε εδώ εκπαιδεύσεις εθελοντών το 1939. Είναι οι παραμονές του πολέμου. Έτσι, είχαν αρχίσει ήδη να φαίνονται βαριά σύννεφα στην ατμόσφαιρα εδώ πέρα των Βαλκανίων, είχε αρχίσει μια προετοιμασία του στρατεύματος για πιθανή σύραξη κτλ. Ακουγόντουσαν όλα αυτά τα πράγματα και ο Ερυθρός Σταυρός θεώρησε ότι πρέπει στις συνοριακές αυτές περιοχές να εκπαιδευτούν προληπτικά εθελοντές. Έτσι. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν το 1939 εκπαιδεύτηκε η πρώτη σειρά εθελοντών. Εδώ βλέπετε κάποιες από τις ιστορικές αυτές φυσιογνωμίες, τις πρώτες φλωρινιώτικες εθελοντές, με την παλιά κλασική στολή με την οποία μπορεί να θυμάστε σε έργα την εθελόντρια αδερφή. Μπορεί κοντά στην 28 Οκτωβρίου να έχετε δει ταινίες με την Τζένικα Ρέζιμε. Έτσι, έχει μείνει λιγάκι στο μυαλό των Ελλήνων αυτή έτσι, η φυσιογνωμία της εθελόντριας αδερφής. Βλέπετε και τα ονόματα εδώ πέρα. Μπορεί κάποιες να τις έχετε ακούσει κατά καιρούς. Η κεντρική κυρία με τη σκούρα μαντήλα είναι, ας το πούμε, η εθελόντρια που εκπαιδεύτηκε και προείστατο των υπόλοιπων εθελοντών και ανέλαβε και την εκπαίδευση μελλοντικών τάξεων στην πορεία. Έτσι, ήταν δηλαδή προϊσταμένη εθελόντρια, να το πω κάπως έτσι, η Καρφόγλου Ελένη. Πολύ ψυχωμένη γυναίκα. Πρέπει να πω ότι χάρη σε αυτήν κρατήθηκε το τμήμα του Ερυθρού Σταυρού εδώ στη Φλόρινα και ανανέωνε διαρκώς τις τάξεις του και έδειχνε όλη αυτή τη δραστηριότητα που έδειχνε. Οι τάξεις αυτές εκπαιδεύτηκαν πυκνά-πυκνά, ανάλογα με τις ανάγκες του πολέμου. Έτσι, δηλαδή 39, 40-41, άλλη μια τάξη το 46, ανάλογα δηλαδή με το πώς κυλούσε ο πόλεμος, ο εμφύλιος, γενικότερα όλα αυτά που αρχίσαν να εξελίσσονται στην περιοχή. Ό,τι ανάγκες χρειάζονταν, ξαναεκπαιδεύονταν κι άλλες κι άλλες κι άλλες κοπέλες και κυρίες, εις τρόπον ώστε να έχει ο Ερυθρός Σταυρός χέρια, διότι εκείνη την εποχή στελέχωσε και το τωρινό μας νοσοκομείο, που τότε ήταν δημοτικό νοσοκομείο, έτσι, αλλά και το κτίριο αυτό, το οίκημα της Αγίας Όλγας, την Παιδόπολη τη λεγόμενη, που το είχαν επιτάξει και ήταν στρατιωτικό νοσοκομείο. Έτσι. Οπότε έπρεπε σε δύο βασικά υγειονομικές μονάδες, αλλά και στα πολεμικά μέτωπα. Ιδίως στην Καστοριθάλα, τους τραυματίες που ερχόντουσαν από το πόλεμο εκεί, έτσι. Λοιπόν, εδώ βλέπετε τις φωτογραφίες από τις ορκομοσίες και από τις απονομές πτυχίων αυτών των τάξεων, γενικότερα. Θα προσπεράσω λίγο τα πάρα πολλά ονόματα για να μην χάσουμε έτσι το χρόνο. Επειδή ήταν τιμητική εκδήλωση, τα είχαμε παραθέσει τότε στην παρουσίαση για να τιμήσουμε ακριβώς τις κυρίες αυτές εκείνης της εποχής, καθώς και τους διδάσκοντες γιατρούς και επιστήμονες που είχαν συμμετάσχει σε αυτή την εκπαίδευση, όπως καλή ώρα τώρα θα κάνουμε και τη δική σας. Και τότε κάποιοι γιατροί μπήκαν στα μαθήματα και κάνανε. Πρέπει να σας πω ότι τότε έγιναν τα μαθήματα αυτά με πολύ έκτακτο τρόπο τις περισσότερες φορές και γι' αυτό παρακολούθησαν από πολλές ειδικότητες ανάλογα με το τι ενδιέφερε την εποχή. Έτσι. Γι' αυτό βλέπετε και μικροβιολόγο και χειρουργό κτλ. Στις ειδικότητες. Έτσι. Και άλλες επόμενες τάξεις και φωτογραφίες από τις απονομές των πτυχίων τους. Λοιπόν, εδώ βλέπετε μία κλασική φωτογραφία με τραυματίες και φαντάρους οι οποίοι νοσηλεύονταν εκείνη την εποχή, το 47, στο νοσοκομείο της Φλόρινας. Έτσι. Είναι ο απόϊχος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, έχουμε ακόμη σειράξεις και η κεντρική φυσιογνωμία είναι η Αντιγόνη Τσάμι.
Μπορεί να την έχετε ακουστά. Μια θελόντρια εδώ στη Φλόρινα, η οποία πέθανε τώρα. Δεν έχει έτσι, λίγο πριν τα Χριστούγεννα. Έτσι, τώρα πολύ κοντά. Η οποία μάλιστα η Αντιγόνη Τσάμου είναι μια ιδιαίτερη φυσιογνωμία για μας, διότι όπως ξέρετε οι περισσότεροι ήταν και λαογράφος και ιστοριογράφος και κατέγραψε την ιστορία του τμήματος του Ερυθρού Σταυρού στη Φλόρινα σε ένα ειδικό βιβλιαράκι που έχει. Έτσι έχει εκδώσει. Και αποτελεί ένα κομμάτι της τοπικής ιστορίας του τόπου μας αυτό το βιβλιαράκι. Εντάξει. Λοιπόν, και πάλι φωτογραφίες με θελόντριες και με τραυματίες. Βλέπετε έτσι λίγο το περιβάλλον το νοσοκομειακό εκείνης της εποχής με τα κρεβάτια, τα σιδερένια κτλ. Το Δημοτικό Νοσοκομείο Φλόρινας, πάλι άλλες σκηνές με όλα αυτά τα φανταράκια που ήταν τραυματίες κτλ. Και φωτογραφίες στον περίβολο του νοσοκομείου με υγειονομικό προσωπικό. Η καρδιά, έχετε επιμονή. Λοιπόν, ο εθελοντισμός είναι μία από τις βασικές αρχές του Ερυθρού Σταυρού, η βασικότερη θα έλεγα και κινητήριος δύναμη βέβαια, έτσι. Ο Ερυθρός Σταυρός χωρίς τους εθελοντές του δεν θα έχει ποτέ τις δυνάμεις να αναπτύξει όλο αυτό το τεράστιο έργο που αναπτύσσει πανελληνίως. Πρέπει να πούμε ότι οι προϋποθέσεις, ας το θέσουμε κάπως έτσι, για να ενταχθεί κάποιος ως εθελοντής στον Ερυθρό Σταυρό, είναι να είναι ενήλικας, να έχει κλείσει δηλαδή τα 18 χρόνια ζωής, ώστε να έχει όριμη και πλήρη την απόφαση του να ενταχθεί στα σώματα του εθελοντισμού και φυσικά να έχει διάθεση για εθελοντική προσφορά. Εννοείται ότι τόσο για άντρες όσο και για γυναίκες ισχύει το ίδιο. Είναι δεκτή πλέον και στον τομέα νοσηλευτικής που παλαιότερα δεν γινότανε, πλέον εδώ και μια δεκαετία και για τον τομέα νοσηλευτικής του Ερυθρού Σταυρού δεχόμαστε άντρες εθελοντές και μάλιστα θα έλεγα ότι τους χρειαζόμαστε και περισσότερο από ότι τις γυναίκες, διότι από το γυναικείο πληθυσμό έχουμε αρκετή προσφορά και συμμετοχή. Για τους άντρες ζητούμε μια περισσότερη ακόμη κινητοποίηση. Εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι ο κόσμος να μας αγκαλιάσει, να προσφέρει αυτό που μπορεί από πλευράς οικονομικής, αν θέλει, από πλευράς σε είδος, σε τρόφιμα, κάνουμε συχνά έκκληση και συγκεντρώνουμε στον ημιόροφο της νομαρχίας στο γραφείο του Ερυθρού Σταυρού.